Ο Λούκα Τέιλορ φαίνεται πω θα είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ στη φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο 26χρονο βραζιλιάνο δεξιό Μπακ, που μπορεί να βοηθήσει και στα αριστερά τη άμυνα, αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια τη περσινή σεζόν στην Ουκρανική Τνίπρο και προορίζεται να γίνει βασικό γραμμά τη ομάδα που φτιάχνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τι επόμενε ημέρε θα ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την Τνίπρο και, αν όλα πάνε καλά, θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει προτείνει στον Αλκατουρί συμβόλαιο αρχικής διάρκειας δύο χρόνων που θα μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα για έναν ακόμη με βάση τις συμμετοχές του παίκτη. Η διάρκεια του συμβολέου και κυρίω ο ορίζοντα τριετία που του προτείνει ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τον Ομάρελ Καντουρί, που θα πρέπει να αποδεχθεί ωστόσο μία μικρή Έστω μείωση στι αιτήσει αποδοχέ του σε σχέση με τα χρήματα που του απέφερε το συμβόλαιο που εκπνέει στο τέλο του μήνα. Ο Ελκαντουρί θα έχει ένα συμβόλαιο κοντά σε 700.000 ευρώ χωρί τα μπόνου απόδοση και κατάκτηση τίτλων. Ο Μαροκινό, που βρέθηκε αρκετέ φορέ στο παρελθόν ένα βήμα πριν την έξοδό του από τον Δικέφαλο, έχει δηλώσει δημόσια πω θέλει να παραμείνει στην Τούμπα καθώ η οικογένειά του είναι ικανοποιημένη από τι συνθήκε ζωή στη Θεσσαλονίκη. Λογικά δεν θα προκύψουν απρόπτα τελικές διαπραγματεύσεις του με τον ΠΑΟΚΑ που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα και ο Μάρελ Καντουρί θα συνεχίσει να φοράει την ασπρόμαρη φανέλα όντως μια επιλογή του ρεσβάλου Τσέσκου τόσο για τον άξονα όσο και για το αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής. Στο μεταξύ, αυτή τη χρονική στιγμή, στο δυναμικό τη ομάδα ανήκει μόνο ο Κάρλο Βιτέρσκι, ωστόσο ο Φορ έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και το Γενάρη μπαίνει στο τελευταίο εξάμεινο. Ο ίδιο έχει δηλώσει, σε συνέντευξή του σε πολωνικά μέσα μαζική ενημέρωση πριν την έναρξη του γύρου, πω συζήτησε πρώτριών μηνών με τον Σαββίδη για την ανανέωση του συμβολέα του και θα ήταν θετικό να παραμείνει στον ΠΑΟ και τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο γύρω με την Εθνική Πολωνία κάλλιστα μπορεί να αυξήσει τι συμμετοχέ του και στον ΠΑΟΚ μπορούν να έρθουν αξιόλογε προτάσει για την παραχώρησή του, μια και φαίνεται ότι θα πάρει έναν σεβαστό χρόνο συμμετοχή σε αυτό το τουρνουά. Προτάσει για τον Ζιντερσκι είχαν έρθει τον περασμένο Ιανουάριο τόσο από την Μπολόνια όσο και από την Ιουνιόν Βερολίνου, αλλά απορρίφθηκαν αφού ότι ήταν κομβική η παρουσία του Πολωνού φόρου στην ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρολ Φιντέσκη στο συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο έχει ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εφόσον παραμείνει ο Σβιτέρ στην ομάδα και δεν εμφανιστεί κάποια δελεαστική πρόταση, ο δικέφαλο θα κινηθεί για έναν ακόμη επιθετικό με τον Άντρα Σπόραρ να είναι από τι πρώτες λύσει για τον Ρασβάρ Λουτσέσκου. Εάν δεν μείνει, θα κληθεί να αποκτήσει δύο παίκτε για τη γραμμή κρούσης. Ο Μάικλ Κρμέντσικ ανακοίνωσε την απόφασή του να παίξει στην Τσεχία, αν και καμία εκ των Σλάβια και Σπάρτα Πράγα δεν μπορούν να σηκώσουν πιθανή αγορά του από την Κλαμπρίζ. Αν δεν αλλάξει κάτι θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει για να πάρει φορ γιατί είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες των μεταγραφών.